καλύτερη από ό,τι λέμε στο κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση που παραλίγο να καταλήξει και σε τραγικό περιστατικό. Προκάλεσε με τις ενεργειές του 42χρονος στην επαρχία Λεμεσού, στην Τριμήκρινη συγκεκριμένα. Εκτυλίχθηκαν σκηνές από κινηματογραφική ταινία χθες βράδυ, με πρωταγωνιστή, όπως είπα, ένα 42χρονο που βρισκόταν σύμφωνα με την αστυνομία σε κατάσταση μέθης. Ο πατέρας του 42χρονου πήγε στον αστυνομικό σταθμό της περιοχής και κατήγγειλε ότι ο γιος του ήταν εκτός ελέγχου και ζήτησε με την επίσκεψή του την βοήθεια από την παρέμβαση της αστυνομίας. Γύρω στις 9:30 λοιπόν, αφού ενημερωθήκε η αστυνομία ότι ο συγκεκριμένος άντρας έριξε και πυροβολισμούς με κυνηγετικό προκαλώντας αναστάτωση στους οικείους του αλλά και σε κατοίκους του χωριού, μετέβησαν στην περιοχή αλλά διέφυγε πεζός και οχυρώθηκε πίσω από την εκκλησία του χωριού. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της αστυνομίας και διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπάθησαν να πείσουν τον 42χρονο να παραδοθεί, χωρίς όμως αυτό να γίνει εφικτό. Ο 42χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, άρχισε να απειλεί, να βρίζει τους αστυνομικούς και έριξε πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών, αστυνομικού συγκεκριμένου, ο οποίος ανταπέδωσε ρίχνοντας στον αέρα. Από τη ρήψη των πυροβολισμών, ευτυχώς δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Ο ύποπτος κατάφερε και διέφυγε στο σκοτάδι, ενώ τα μέλη της αστυνομίας ειδοποίησαν συναδέλφους τους της ΜΑΒ, μέλη της οποίας έφτασαν στην περιοχή και άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό του. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο 42χρονος επέστρεψε στην κατοικία του και τηλεφώνησε στον ανήλικο γιο του, ζητώντας του να του πει πού ήταν το στρατηγό του διφέκιο, το οποίο ωστόσο είχε παραλυφθεί νωρίτερα από αστυνομικούς που μετέβησαν στην οικία του για να κάνουν έρευνες. Οι αστυνομικοί και οι διαπραγματευτές βρίσκονταν ήδη στην περιοχή γύρω από το σπίτι του και γύρω στη 1:30 ξημερώματα ο 42χρονος παραδόθηκε άοπλος στην αστυνομία. Αργότερα συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα, οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την κράτησή του για 8 ημέρες. Δεν είχε δικηγόρο και το μόνο που ανέφερε εντός του δικαστηρίου είναι ότι δεν έριξε αυτός πρώτος τους πυροβολισμούς. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Λουκά, και να πάμε να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις στις οποίες προέβη επί του θέματος εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, ο κ. Αντρέας Αγγελίδης. Ένας 42χρονος κρατούσε κυνηγετικό και απειλούσε και βέβαια βρισκόταν σε κατάσταση μέθης με βάση πάντα την πληροφορία. Πλήρες κινητοποίηση της αστυνομικής διευθύνσης Λεμεσού και βεβαίως των διαπραγματευτών. Είχε εντοπιστεί στην εκκλησία του χωριού και συγκεκριμένα στην Τριμήκλινη είχε γίνει το περιστατικό. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου είχε ρίξει 2 πυροβολισμούς εναντίον μέλους της αστυνομίας με το κινητικό που κρατούσε. Και βέβαια κατά τη διάρκεια του επεισοδίου το μέλος της αστυνομίας είχε ρίξει προοδικούς πυροβολισμούς. Είχε γίνει πλήρης κινητοποίηση της αστυνομίας. Εν τω μεταξύ είχε μεταβεί στην περιοχή και ο ειδικός αντιτρομοκρατικός ουλαμός με επικεφαλή στον διοικητή της ΜΑΔ. Εντοπίστηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο στη συνέχεια μετά από διάφορες εξετάσεις στην οικία του. Και εκεί άρχισε ο ρόλος των διαπραγματευτών. Τελικά βγήκε από το σπίτι, παραδόθηκε και βεβαίως είχε λήξει το επεισόδιο. Διερευνώνται εναντίον του συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα, καθώς επίσης και υπόθεση απόπειρας φόνου και άλλα αδικήματα τα οποία προκύπτουν. Θα πρέπει να τονίσουμε 2 βασικές πτυχές. Την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και βεβαίως να τονίσω ότι είναι πρόσωπο το οποίο δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν με βάση πληροφορίες που έχουμε πάρει από τον τοπικό σταθμό. Και μια δεύτερη σημαντική πτυχή, έχοντας υπόψη το όλων επεισόδιων μετά από έναν τέτοιο χειρισμό, βεβαίως και θα γίνει και η σύσκεψη έτσι ώστε να μελετηθεί εκ βάθος των όλων περιστατικών, παρόλο που φαίνεται ότι κύλησαν όλα ομαλά, όπως είχα πει, και ο συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών και της αστυνομίας στη Λεμεσόν και των διαπραγματευτών, με αποτέλεσμα να λήξει αυτών των περιστατικών χωρίς να υπάρξουν τα οποιαδήποτε προβλήματα. Ναι, έχει τεθεί υποκράτηση. Παρουσιάζεται σήμερα στο δικαστήριο για να ζητηθεί η κράτηση του. Πίσω στην πολιτική επικαιρότητα, επαφές πραγματοποιεί